θα πάμε να συζητήσουμε για θέματα της περιφέρειάς μας. Θα συζητήσουμε για τη Λευκάδα, για τα Ιόνια, με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, τον κύριο Χρήστο Άνθη, έναν άνθρωπο με πλούσια αυτοδιοικητική εμπειρία. Έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και με τον κύριο Άνθη. Συζητήσεις πολλές έχουμε κάνει εδώ στον Πρίσμα για την αυτοδιοίκηση, για τις προοπτικές. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα νέο πρίσμα με αφορμή μια νέα σελίδα και στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, μια νέα σελίδα με την διοίκηση του κύριου Τρεπεκλή και με τις προκλήσεις που έχει μπροστά της. Κύριε Άνθη, καλό απόγευμα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι χαρά μας, σας έχουμε εδώ. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, ό,τι επιθυμείτε. Χαιρετισμούς σε εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε... Και σας εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία. Να είστε καλά, ανταποδίδω, κύριε Άνθη. Έλεγα λίγο πριν ότι είστε ένας άνθρωπος με αυτοδιοικητική πορεία και γνωρίζετε πολύ καλά και τις παθογένειες και όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Θέλω λίγο να ξεκινήσω, αφού μου κάνετε ένα γενικότερο σχόλιο για την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Κράτησα μία σημείωση, μία τοποθέτησή σας στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε στη Λευκάδα, γιατί μπήκαν επιτάπητος όλα τα μεγάλα ζητήματα του νησιού. Υποθαλάσσια, φόσδα, οτιδήποτε. Αποχετευτικά δίκτυα, όλα αυτά. Και είπατε κι εσείς ότι κάποια στιγμή ως μία νέα περιφερειακή αρχή δεν είναι δυνατόν όλα αυτά τα ζητήματα να μπαίνουν σε μια συζήτηση Περιφερειακού Συμβουλίου. Συνοψίζω, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν αναφορικά με τις υποδομές μας τα τελευταία χρόνια, κύριε Άνθη. Θυμήστε μου λίγο το όνομά σας. Παναγιώτης Κουνιάκης, συγγνώμη που δεν σας το θύμισα. Παναγιώτης Κουνιάκης. Κύριε Κουνιάκη, παρακαλώ. Κοιτάξτε, δεν αλλάζουν. Μακάρι να άλλαζαν. Εγώ αυτό θέλω. Παιδιά έχω. Και έχω μια αγωνία για τη χώρα. Δεν αλλάζουν. Για να αλλάξουν πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Η νοοτροπία μας δεν αλλάζει, δυστυχώς. Mm-hmm. Ο μεγαλύτερος εχθρός των εκλεγμένων τοπικών αρχόντων είναι ο ίδιος του εαυτός. Ναι. Η κακή νοοτροπία που μας έχουν εμποτίσει και μας έχουν περάσει στο DNA μας τα πολιτικά κόμματα και η λογική τους. Αυτό που γίνεται μέσα στη Βουλή προσπαθούμε να το μιμηθούμε. Και αυτό είναι η μεγάλη τραγικότητα. Mm-hmm. Είναι αλήθεια ότι έχει αγωνία ο κόσμος. Θέλει να πει πόσα περισσότερα μπορεί ο ένας έναντι του άλλου. Σε κάποια στιγμή, αν μπείτε 10, κύριε Κουνιάκη, θα προσπαθήσω να πω 11. Ναι. Αυτό όμως δεν έχει αξία. Το θέμα είναι από τα 10 να κάνω τα 2. Να πραγματοποιήσω τα 2. Αυτό βλέπει ο κόσμος και έχει απαξιώσει την πολιτική όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ίδια την Ευρώπη. Μάλιστα. Βλέπετε ότι κάνουν στροφή προς τα ολοκληρωτικά κόμματα, προς τα κόμματα της ακροδεξιάς. Και δεν είναι τυχαίο. Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Σκεφτείτε τη νύχτα των κρυστάλλων ιστορικά και σκεφτείτε πώς αναπτύχθηκε ο χιτλερισμός, το Τρίτο Ράιχ στην Γερμανία. Ναι. Συγγνώμη. Παρακαλώ, κύριε. Θέλω να πω, κύριε Κουνιάκη, το εξής. Ότι είναι αλήθεια ότι εκφράζουν κάτι. Κάνουμε έναν αγώνα σε συλλογικά όργανα. Κάνουμε έναν αγώνα. Ποιος θα πει, ποιος θα είναι καλύτερος φιλόλογος έναντι του άλλου. Τι αξία έχει αυτό. Μηδενική κατά την άποψή μου. Θέλω επίσης να επισημάνω και κάτι άλλο. Η διαφθορά και η όλη διαδικασία αυτή, η οποία βλέπουμε να βγαίνει σαν μυθιστόρημα σε κεντρικό επίπεδο, δυστυχώς έχει εμποτίσει και το περιφερειακό επίπεδο. Και δεν μιλάω για την περιφέρεια για να μην παρεξηγηθώ τον Ιωνίων Ίσο. Μιλάω για τη λογική της διαφθοράς, για την πολιτική πρακτική της διαφθοράς σε όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Η δημοκρατία που μπορεί να υπάρχει στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν υφίσταται. Ναι. Σε λίγο καιρό θα είναι επιλεκτικοί αυτοί που ψηφίζουν και αυτοί που βάζουν υποψηφιότητα. Ένας νοικοκυρεμένος άνθρωπος, ένας καλός επιχειρηματίας, ένας καλός επιστήμονας δεν θα θέλει να ασχοληθεί. Σωστά. Και ένας ο οποίος θέλει να προασπίσει την αξιοπρέπειά του δεν θα θέλει να ασχοληθεί. Μπορεί να φαίνονται πεσημιστικά όλα αυτά που λέω, αλλά δυστυχώς είναι έτσι. Μακάρι να μην είναι έτσι και να διαψευστώ. Επιτρέψτε μου λίγο, εμείς εδώ από αυτό το μικρό το περιφερειακό βήμα, πολλές φορές, σχολιάζοντας και με εκλεκτούς καλεσμένους και με ανθρώπους που έχουν αφήσει αποτύπωμα στην αυτοδιοίκηση, μας δίνεται η αίσθηση, κύριε Άνθη, ότι σε αυτόν τον μηχανισμό μιας διοίκησης, ας πούμε τώρα στην περιφέρεια, που δεν είναι μόνο πολιτικός προϊστάμενος, είναι και όλος ο μηχανισμός, ότι υπάρχει μία αίσθηση
μη απολογισμού και μη αίσθηση ότι πολλές φορές μπορεί να γίνονται κάποια πράγματα που να μην τα γνωρίζει ο κόσμος που είναι απορροφημένος στα προβλήματά του. Νιώθουμε ότι πολλές φορές υπάρχουν χρήματα τα οποία δίνονται σε λάθος κατευθύνσεις, ότι υπάρχουν μικροσκοπιμότητες που εξυπηρετούνται σε διάφορα άλλα ζητήματα. Αλλά αυτά δεν μπορούν να γίνουν σημαία της αλλαγής. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν αλλάζει την κοινωνία μας. Δεν αλλάζουν την κοινωνία μας αυτά. Θα σου πω κάτι, κύριε Κουνιάκη. Έχω δανείσει αυτή τη στιγμή που σας μιλάμε το ελληνικό δημόσιο πάνω από 1.500 ευρώ. Δυσανάλογο ποσό για μένα. Ναι. Όπου περιμένω ένα μισθό να ζήσω, να ζήσουν τα παιδιά μου και η οικογένειά μου. Δυσανάλογο. Όλα τα ταξίδια τα οποία επιβάλλεται να κάνω για θέματα της περιφέρειας, πληρώνω τα εισιτήρια, τα χρήματα δεν μου τα έχουν επιστρέψει. Σήμερα μου ανακοίνωσαν ότι τους έχω κομίσει ένα τιμολόγιο το οποίο λέει επιπιστώση. Λέω βεβαίως. Κάποιων εισιτηρίων. Βεβαίως και λέει επιπιστώση. Δεν μπορούμε, λέει, να το πληρώσουμε γιατί λέει επιπιστώση. Ακούστε λίγο. Έχω δανείσει το ελληνικό δημόσιο 1.500 ευρώ. Δεν έχω δυνατότητα να πάρω τα εισιτήρια και να τα αποπληρώσω. Το γραφείο το οποίο συνεργαζόμουν και ως ιδιώτης μου έδωσε τα εισιτήρια και ενεφέτω μου είπε ότι θα πληρωθείς, με πληρώνεις. Μου λέει δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε, είναι επιπιστώσει. Και εγώ δεν μπορώ να ξαναπάω πουθενά άλλο. Με έχουν καλέσει στην Αθήνα σε δύο meeting υπουργείων και υφυπουργείων. Δεν πρόκειται να ξαναπάω. Δεν απλούστατα. Δεν θα στερήσω τα παιδιά μου. Θα προσφέρω βεβαίως, αλλά μέχρι σε ένα όριο. Αυτό το βλέπει ο άλλος και σου λέει είναι λογικό. Μπορεί να του δώσουμε χρήματα και να μην εξοφλήσει και φανεί αφαιρέγγυο το δημόσιο. Σκεφτείτε από αυτό το σημείο στο σημείο να γίνει μια προμήθεια 200.000 ή 300.000 ευρώ για τέτοια ποσά μιλάμε, ναι, και να υπογραφούν τιμολόγια και η προμήθεια να μην παραλυφθεί ποτέ. Αυτό ποιος το εξετάζει? Ένα ερώτημα. Σε ό,τι με αφορά, κύριε Κουνιάκη, θα σου πω κάτι. Το 1991-1992 τελείωσα την επιστήμη, πολιτικές επιστήμες και διεθνές σπουδές. Με κατεύθυνση στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ήταν το όνειρό μου από μικρό παιδί, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα στο σπίτι μου να με υποστηρίξει με φροντιστήρια. Λυπάμαι που το λέω ως δάσκαλος. Δεν είχε, γιατί αν δεν έχεις, δεν πετυχαίνεις. Ναι. Σε μεγαλύτερη ηλικία, λοιπόν, που μπορούσα να πιάσω 5 φράγκα, να το πω έτσι για να γίνω κατανοητός, έδωσα κατατακτήριες εξετάσεις και μπήκα πρώτος. Όταν ήρθα στην Κέρκυρα, όταν επέστρεψα μετά από τις σπουδές στην Κέρκυρα, ασχολήθηκα, άρχισα να έχω μια ενασχόληση με ένα περιφερειακό δήμο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί έπαθα σοκ. Σκεπτόμενος έτσι ρομαντικά ότι θα αλλάξω τα πράγματα και με τις γνώσεις όπου είχα αποκτήσει, έλεγα από μέσα μου κάθε βράδυ, πού πας ρε παιδί, πού πας. Έπαθα σοκ. Βλέπω λοιπόν αυτό που λέμε διηλίζουμε τον κόνοπα και καταπίνουμε την κάμιλο. Αυτό γίνεται. Φέρε χαρτιά, φέρε και άλλα χαρτιά. Μα με τόσα χαρτιά και τόσες βεβαιώσεις, πώς γίνεται τέτοια διασπάθηση δημοσίου χρήματος σε αυτή τη χώρα? Σωστά. Πώς γίνεται? Και έρχεται και υπόδειξη του Παγκαλού, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Όλοι μαζί τα φάγαμε. Ναι. Όπου ακόμα αναρωτιέμαι πόσο αλήθεια είχε αυτό. Πόσο αλήθεια είχε αυτό. Και λέω, όταν δεν γράφει το τιμολόγιο, να ξαναέρθω στην πρώτη μου κουβέντα, όταν δεν γράφει εξοφλήθη το τιμολόγιο και λέει επιπιστώσει, γιατί δεν είχα χρήματα και το ξέρουν, γιατί τους έχω δανείσει. Λένε δεν σου πληρώνουμε τη μετακίνηση. Σοβαρολογούμε. Και φαίνεται αυτό σε πρώτη φάση, φαίνεται λογικό και τίμιο. Ναι. Λογικό και τίμιο. Αλλά πάμε στον επόμενο βήμα. Όταν μιλάμε για 100, 150 ή 200 ευρώ, υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη, γραφειοκρατική διαδικασία. Είναι αυτό που λέει ο λαός και έχει βγάλει ένα συμπέρασμα. Κλέψε πάρα πολλά, πάνω από εκατομμύρια, για να μην σου κάνουν τίποτε. Κλέβεις. Σωστά. Η πράξη είναι ατιμωτική και τιμωρητέα. Δεν μπορείς να αποδείξεις 100 ευρώ ή 200 ή ένα χιλιάρικο, πας στη φυλακή. Για να δείξουμε ότι είμαστε τίμοι. Όπως σταυρώσανε τον Χριστό. Για να δείξουμε ότι υπάρχει δημοκρατία. Εσείς το είπατε, είπε ο Πιλάτος.
έμεινε στην ιστορία όμως ως νύπτωτας χείρασμος, ως πόντιος πιλάτος. Σωστά. Παρ' όλα αυτά, κύριε Άνθη, σε τιμωρούμε, είστε... κύριε Κουνιάκη. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι εγώ αυτό που λέτε το καταγράφω και νομίζω ότι και οι ακροατές μας συμφωνούν και συνυπογράφουν. Είστε όμως παρ' όλα αυτά μάχημος στην αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν υποθέτω ότι από το μετερίζει που είστε τώρα μπορείτε να προσφέρετε και μπορείτε να στείλετε και ένα μήνυμα ότι και με τη νέα περιφερειακή αρχή υπάρχει ελπίδα για κάτι διαφορετικό σε πρακτικές που μπορεί να ελέγξει. Δεν μπορεί να τα βάλει με το μηχανισμό τον κρατικό και πώς λειτουργούν τώρα οι όλες διαδικασίες. Για να είμαι εκεί μέσα. Mm-hmm. Ελπίζω. Για να είμαι εκεί μέσα, ελπίζω. Πρώτον. Mm-hmm. Και δεύτερον, σε ό,τι με αφορά, το αποδεικνύω με τη στάση ζωής μου. Δεν λέω λόγια. Ναι, και... Με βλέπουν οι συμπολίτες μου, οι συμπατριώτες μου στα Ιόνια και στην Κέρκυρα με μια στάση ζωής. Δεν μπήκα στην τοπική αυτοδιοίκηση και μετά από τρεις μέρες βρέθηκα με 15 σπίτια και δεν πρόκειται να βρεθώ. Μεροβούλη, μεροφάει. Αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι καλύπτω τους πόθους και τις αγωνίες των συμπατριωτών μου. Δίνω τη μάχη μου σε καθημερινή βάση και θα συνεχίσω να τη δίνω. Όσο είμαι αρεστός, όσο δεν είμαι, την υγεία τους και την υγεία μου. Αυτό σημαίνει, κύριε Άνθη, δεν ότι για παράδειγμα. Δεν μου χρωστάει κανένα. Αν επιτρέπετε, για να καταλάβω, υποθέτω ότι, λοιπόν, ότι το πλαίσιο που λειτουργείτε και μέσα στην παράταξη και στη λειτουργία με τον κύριο Τρεπεκλή, ότι εσείς έχετε ένα ιδεολογικό κώδικα, μια προσφορά, έναν αξιακό κώδικα, θα συνεχίσετε αν νιώσετε κάποια στιγμή ότι συγκρούονται αυτές οι δύο προοπτικές, παίρνετε και το καπελάκι σας και αποχωρείτε. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Όχι, 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 όχι. Θα σου πω. Θα γίνω σαφής. Θα γίνω πιο σαφής. Έχω έναν αξιακό κώδικα και έχω μια στάση ζωής όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Κάποια στιγμή εδώ το σύστημα είναι ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Είναι ότι υπάρχει μια αρχή και μια εξουσία η οποία κάποια στιγμή μπορεί να σου πει: σε ευχαριστούμε, κύριε. Δεν θέλουμε άλλο. Δικαίωμά του. Δεν μπορείς να αντισταθείς. Αλλά το θέμα είναι ηθικό. Από τη στιγμή όπου τα ηθικά θέματα τα οποία πάλεψα μία ζωή και αγωνίστηκα και οι αξίες όπου έθεσα ως στόχους ζωής, αυτά θα τα παλέψω μέχρι εσχάτου. Μάλιστα. Αυτά θα τα παλέψω, κύριε Κουνιάκη, μέχρι εσχάτου. Αυτό κάποια στιγμή μπορεί να ενοχλήσει. Κατάλαβα. Δεν είμαι σίγουρος ότι είμαι καλύτερος ημών και ημών. Μπορεί να είμαι πολύ χειρότερος. Κάποια στιγμή μπορεί να ενοχλήσει. Σε ευχαριστούμε, κύριε. Δεν θέλουμε άλλο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Και εγώ ένα ευχαριστώ θα πω. Μάλιστα. Κύριε Άνθη, είστε κατανοητός και νομίζω ότι. Βεβαίως. Θέλω λίγο να πάμε σε άλλη μια αντίληψη που είναι παγιωμένη. Ήρθατε λοιπόν στη Λευκάδα. Θέλω λίγο να μου πείτε ποια είναι η εικόνα σας για το νησί. Και εμείς εδώ έχουμε μείνει με την εικόνα ότι η προηγούμενη περιφερειακή αρχή δεν έχει τρέξει ένα νέο έργο. Δηλαδή, ο πρώην αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Χαλκιάς, μου έλεγε προχθές πριν τον κύριο Κτενά, ότι ακόμα και τα χρήματα τα οποία είχε η προηγούμενη δικά μας. Και μιλήσαμε λοιπόν τώρα, είπε και ο αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων, για τον περιφερειακό, για παράδειγμα, Καλαμιτσίου. Προσέξτε να δείτε. Ένα έργο που τρέχει τρεις δεκαετίες. Μάλλον θα το χάσουμε. Παλεύετε τώρα σε δύο μήνες να πάρετε κάποιες παρατάσεις για να μην χαθεί. Υπάρχει λοιπόν κύριε η αίσθηση των πολιτών. Είναι αλήθεια ότι μείνανε πολλά πίσω. Πείτε μου, παρακαλώ. Ναι. Πείτε, ολοκληρώστε. Θέλω να πω ότι υπάρχει αίσθηση. Είναι αλήθεια ότι μείνανε. Στον κόσμο, ναι, ότι δεν γίνονται αυτά τα έργα τα οποία τα συζητάμε δεκαετίες και αντί να μιλάμε για καινούργια έργα, παλεύουμε να σώσουμε αυτά που ξεκίνησαν εδώ και 30 χρόνια. Μακάρι, κύριε Κουνιάκη, να ήταν αυτό μόνο στη Λευκάδα. Σωστά. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κέρκυρα, το ίδιο και στη Τζάκυνθο, το ίδιο και στην Κεφαλονιά, το ίδιο και στην Ιτάκη. Μακάρι θα ήμουν τρισευτυχισμένο να ήταν μόνο στη Λευκάδα. Έλα όμως όπου δεν είναι. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε ότι μετράω και ζυγιάζω πολύ τα λόγια. Περιμένει ο κόσμος πολλά. Δικαίως. Περιμένουν πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει χρόνια πριν. Όπως έγιναν στη Βόρεια Ελλάδα, όπως έγιναν στην Πελοπόννησο, mm-hmm. όπως τα Ιόνια νησιά είναι οι ακρίτες προς τα δυτικά. Από τη μία πλευρά γεωγραφικά, από την άλλη πλευρά είμαστε και οι παριές του πολιτικού συστήματος της χώρας. Ούτε καν μας υπολογίζουν. Αυτό είναι αλήθεια. Πέραν αυτού όμως θέλω να πω και κάτι άλλο. Και εμείς εδώ στην τοπική αυτοδιοίκηση, η τοπική εξουσία τι έχει κάνει. Τόσα χρόνια αλήθεια ότι δεν έκανε τίποτα. Ελάχιστα έως μηδενικά. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε για τη Λευκάδα, το ίδιο συμβαίνει και στα άλλα. Δεν θα πω ότι είμαστε καλύτεροι. Θα πω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι. Μάλιστα. Και εσείς
ως δημοσιογραφική λειτουργία και δεοντολογία, αυτό θα το δείτε και ναι, θα το στυλιτεύσετε αν είναι μόνο λόγια. Ναι. Περιμένω και εγώ από εσάς και πολλοί άλλοι. Θα πείτε ρε παιδιά, είπατε, αλλά φέρτε μας να δούμε το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να λέω ότι θα κάνω αυτό για τη Λευκάδα ή θα κάνω το άλλο. Ναι, πού είναι ρε φίλε, το έκανες. Απλά πράγματα. Mm-hmm. Α, μπορεί να φαίνονται τραβηγμένα αυτά που λέω. Αυτά λέει ο λαός. Μάλιστα, είπες θα κάνεις. Εμείς θέλουμε εκείνο, θέλουμε το άλλο, θέλουμε το παράλληλο. Το έκανες. Είναι mm-hmm. αλήθεια βέβαια ότι υπάρχουν και αρτηριοσκληρωτικές απόψεις mm-hmm. και ανθρώποι οι οποίοι φρενάρουν. Ναι. Και αυτούς πρέπει να τους παλέψουμε. Ναι. Και αυτούς πρέπει να τους παλέψουμε. Μέσα σε όλο αυτό βεβαίως, κύριε Άνθη, ξέρετε, δεν mm-hmm. δε βοηθάνε, δεν βάλουν πλάτη. Σε αυτό βεβαίως το πλαίσιο πάντα που μιλάμε είναι και η συνεργασία και με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Δηλαδή καταλάβαμε και πάλι για το θέμα του ΦΟΣΔΑ. Δηλαδή για παράδειγμα είδαμε ότι για το θέμα του ΦΟΣΔΑ είδαμε ότι ο κύριος Τρεπεκλής ουσιαστικά είχε μια διαφορετική άποψη από τον Δήμαρχο Λευκάδας, τον κύριο Βεργίνη, και είπε ότι εγώ είμαι ο κυρίαρχος του έργου. Εγώ αν ήμουν Δήμαρχος Λευκάδας, κύριε Κουνιάκη, θα έλεγα το εξής. Ο καθένας διδάσκεται από την πορεία του και την ιστορία του. Ναι. Αν ήμουν Δήμαρχος Λευκάδας, άσκιζα το χαρτί μου, την αρχιστρατηγία, όπως το άσκησε ο Μάρκος Μπότσαρης. Mm-hmm. Και έμεινε στην ιστορία, ήταν μεγάλη ψυχή ο Μάρκος. Θα του έλεγα προχώρα, Περιβέλια. Κοντά σου. Αρκεί να γίνει. Αυτό, με απλά λόγια. Όταν διαφωνείς, κύριε Κουνιάκη, δεν συγκρούομαι για να αποδείξω ότι είμαι καλύτερος από σένα που διαφωνείς. Αυτό μου έχει δείξει εμένα η πορεία μου και οι σπουδές μου. Αυτό μου... Μάλιστα, κύριε. Διαφωνείς. Δεν κακό. Προχώρα και πες μου τι θέλεις να κάνω. Τι θέλεις, να κουβαλήσω καρότσι. Θα κουβαλήσω καρότσι. Να ρίξω μπετόν. Θα ρίξω μπετόν. Πες μου τι θέλεις να το κάνω, αρκεί να γίνει. Εγώ στρατιώτη σου. Προχώρα μπροστά. Πάρε την αρχιστρατηγία. Στρατιώτη σου. Απλά πράγματα. Αυτό έχει αποδείξει η ιστορία. Αυτό mm-hmm. έχουν αποδείξει οι ηγέτες, τα έθνη και όλα αυτά. Mm-hmm. Λέω να μην καταναλωθούμε, είπε ο κύριος Κουνιάκης το Α και είπε ο Άνθης το Β, το Α είναι καλύτερο ή το Β είναι καλύτερο. Όχι ρε παιδιά. Αφήστε να φανεί το έργο. Και εγώ την ημέρα των εγγενείων θα πω, εγώ ρε παιδιά είχα μια άλλη άποψη. Μάλιστα. Και συστρατεύτηκα με την άποψη του κυρίου Κουνιάκη. Ναι, αλλά μπορείς να διαφωνήσεις για να προλάβεις. Είμαι ευτυχισμένος. Κύριε Άνθιμος, μπορείς να διαφωνήσεις και να εκφράσεις και ένα προβληματισμό για μια χρησιμότητα. Δηλαδή, εδώ τώρα συζητάμε, παράδειγμα, για το έργο της ΜΟΠΑΚ και λέμε ότι αυτό το έργο μπορεί και να μην είναι μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια και την νομοθεσία. Που αλλάζει η νομοθεσία για τα απορρίμματα κάθε φορά. Δηλαδή, ο κύριος Βεργίνης, το ότι μπορεί να είπε μια άλλη οπτική και έναν άλλο προβληματισμό, δεν είναι απαραίτητα κακό. Γενικά το λέω. Βέβαια, ο κύριος Τρεπεκλής είμαι ο κυρίαρχος του έργου και δεν θα αλλάξουμε το σχεδιασμό και θα πάμε πίσω, είπε. Οπότε, λοιπόν, πρέπει να ολοκληρωθεί το εργοστάσιο αυτό και από εκεί και πέρα να το εξυγχρονίσουμε. Για παράδειγμα, αυτό καταλάβαμε. Ακούστε με. Επειδή εξέφρασε κάποιος μια άλλη άποψη, είναι δικαίωμά του. Η ιστορία θα αποδείξει αν έχει δίκιο ο ένας ή ο άλλος. Μάλιστα. Εμένα με ενδιαφέρει να. Εγώ θα έλεγα, σας είπα τι θα έλεγα σε ό,τι με αφορά. Είστε κατανοητός. Αν ήμουν δήμαρχος ή αν ήμουν. Θα έλεγα, εγώ εξακολουθώ. Προχώρα και εξακολουθώ. Αρκεί να γίνει. Μα ξέρετε, έχω διαφωνία, θα φανεί στην πορεία. Παρά Μάλιστα. το τίποτε, καλύτερα και κάτι λιγότερο. Παρά το τίποτε. Μέχρι τώρα τα Ιόνια νησιά εισπράττουν τίποτε. Μάλιστα. Τίποτε εδώ, τίποτε εκεί. Έγινε εκεί αυτό το έργο, έγινε αλλού. Βλέπουμε μόνο. Είμαστε θεατές. Mm-hmm. Περάσουμε να γίνουμε, να είμαστε δυναμικοί και να πράττουμε. Ένα άλλο θέμα, κύριε Άνθη, θέλω, επειδή έχω κάποια μηνύματα, γι' αυτό με βλέπετε να παρεμβαίνω. Υπάρχει τώρα μία αίσθηση, και το συζητάμε εμείς εδώ στη Λευκάδα, που δεν έχουμε βγάλει ποτέ περιφερειάρχη με τη δική μας την καταγωγή από Λευκάδα. Και λέμε λοιπόν τώρα, ο προηγούμενος περιφερειάρχης, η κυρία Κράτσα, ήταν από την Ζάκυνθο, τώρα ο κύριος Τρεπεκλής είναι πάλι από την Κέρκυρα. Θέλει, για παράδειγμα, προφανώς να υπερασπιστεί περισσότερο την Κέρκυρα. Και αν έχουμε, ποιος μου είπε καλεσμένος, 100 ευρώ, θα πάρουμε εμείς τα 3 από τα 100 ευρώ ως Λευκάδα. Θέλω λίγο να μου απαντήσετε αν ισχύει αυτή η λογική, εσείς που ξέρετε και τον κύριο Τρεπεκλή, επειδή τώρα έχει προκύψει και ένα θέμα με το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο με ολιγορίες της προηγούμενης διοίκησης διαβάζουμε ότι σκέφτεστε κύριος να το πάρετε στην Κέρκυρα. Παρακαλώ. Ναι. Ο κύριος Τρεπεκλής, κύριε Κουνιάκη, δεν κατάγεται από την Κέρκυρα. Είναι πολλά χρόνια στην Κέρκυρα. Μάλιστα. Κατάγεται από άλλη περιοχή της Ελλάδας. Μάλιστα. Είναι πολλά χρόνια στην Κέρκυρα. Έχει προσφέρει κοινωνία. Υπάρχει
έχει λειτουργήσει με κοινωνική προσφορά, οι ίδιοι οι Κερκυραίοι δεν νιώθουν τόσο μειονεκτικά ότι ξέρετε κάτι πρέπει να κυκλοφοράει στις φλέβες του αίμα Κερκύρας. Γιατί και εγώ που σας μιλάω, που ο πατέρας μου και η μάνα μου είναι από το ίδιο χωριό, είναι, εμένανε στο ίδιο χωριό. Και πού ξέρω από πού. Σωστά. Δεν έχω αγωνία να βρω το γενεαλογικό μου δέντρο, ούτε τα γονίδια του αίματος. Ναι. Το αποτέλεσμα μετράει, η πρακτική και η λειτουργία και η προσφορά. Τι έχει προσφέρει ο καθένας και τι εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε. Δεν λειτουργεί κανένας έτσι. Με τίποτε. Η πολιτική προσπασία να σηκώσω και το γάντι. Ξέρετε ότι η Κέρκυρα είναι ένα νησί 120.000 και παραπάνω κατοίκων. Μπορεί να φτάνει και 1 εκατομμύριο. Και ξέρετε ότι έχει μια ιδιαίτερη και ιδιόμορφη βλάστηση. Mm-hmm. Χλωρίδα. Έχει μια ιδιαίτερη και ιδιόμορφη. Είναι αλήθεια ότι αν γίνει, αν δηλαδή με μια βαθμολογία, με μια κλίμακα του 10, βαθμολογηθούν τα άλλα νησιά σε επικινδυνότητα και δυναμική καταστροφής σε περίπτωση κάποιου γεγονότος, η Κέρκυρα με μια κλίμακα του 10 βρίσκεται στο 8 με 10. Ναι. Δυστυχώς. Και λόγω αυτό είναι το κριτήριο για να γίνει όμως. Αυτό είναι το κριτήριο, γιατί αυτό τώρα εμείς λέμε εδώ στη Λευκάδα ότι ήταν μια δέσμευση του Πρωθυπουργού και ότι ουσιαστικά και η γεωγραφική μας θέση με το γεγονός ότι είμαστε στη μέση έχει κάποια πλεονεκτήματα. Και επίσης, ξέρετε κάτι, αυτό ήταν να γίνει σε εμάς. Για ποιο λόγο να αλλάξει ο σχεδιασμός του? Δεν είναι γεωγραφικό το θέμα. Μάλιστα. Δεν είναι γεωγραφικό το θέμα. Το θέμα είναι πολιτική προστασία. Μάλιστα. Είναι ο χώρος που παρεμβαίνει σε κατάσταση επικινδυνότητας. Ναι. Είναι έτσι, συμφωνάμε σε αυτό, ναι. Ποιος έχει μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας? Τα Ιόνια νησιά θα χρεωθούν. Κοιτάξτε, αν γίνει ουμιγέννητο κάτι, μια πολύ μεγάλη φωτιά, στην Ευρώπη δεν ξέρουν την Κέρκυρα, την Λευκάδα, δεν ξέρουν τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, Παξούς, Αντίπαξους και Διαπόντια νησιά, Καστό, Κάλαμο. Ξέρουν ότι τα Ιόνια νησιά κάηκαν. Τελειώσαμε όλοι. Που περιμένουμε όλοι να ζήσουμε. Τα Ιόνια νησιά κάηκαν. Αυτό βλέπουμε. Αυτή η περιοχή καίγεται. Άρα δεν πάμε Ιόνια νησιά. Αυτό δεν πρέπει επουδενή να πάμε. Τώρα να το πάρουμε καπετανάτο που θα γίνει. Δεν μας ενδιαφέρει που θα εδράζεται. Μας ενδιαφέρει ο βαθμός αποτελεσματικότητας. Mm-hmm. Εγώ ήμουνα μπροστά στη μεγάλη φωτιά της Κέρκυρας. Έπιασε από τις 4 η ώρα και πήραν τις 6 ώρα να έρθει ένα ελικόπτερο. Και ξέρετε ότι πετάει μέχρι τις 8 τη δύση του ηλίου. Έμεινε μία ώρα να ρίξει νερό και κατακάει και το νησί όλο. Αυτό έδειχναν τα κανάλια του εξωτερικού. Εσείς αν είσαστε τώρα, στην Αγγλία, κύριε Άνθη, σε αυτό το οποίο μου λέτε, με την ίδια λογική, εγώ αντιλαμβάνομαι την ίδια, αλλά με την ίδια λογική, επειδή Κέρκυρα είναι το μεγαλύτερο νησί, θα πρέπει όλες οι σημαντικές υποδομές να γίνονται στην Κέρκυρα. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Γιατί υποτίθεται ότι ο σχεδιασμός, γιατί αυτό υποτίθεται θα είχε και μια σειρά εργαζομένων, θα ήταν μια μεγάλη και θα είναι μια μεγάλη υποδομή. Ξέρω ότι υπάρχει μια δέσμευση του κ. Τρεπεκλή στη Λευκάδα, ότι αν βρεθεί το οικόπεδο, το νέο, δεν θα προβεί ο κ. Τρεπεκλή στην αλλαγή των σχεδίων, παρόλο που έχει ένα έγγραφο από το Υπουργείο να αποφασίσει πού θα γίνει τελικά αυτό. Νομίζω ότι δεν έχει αποφασίσει οριστικά. Ότι έχουμε όλοι θετικά και αρνητικά. Άστε. Αλλά ο Γιάννης ο Τρεπεκλής, όταν πει κάτι, ποτηρεί. Ωραία. Ωραία. Δεν σε αδειάζει. Οπότε μένουμε σε αυτό. Δεν σε αδειάζει. Mm. Τώρα για τον πολιτικό σχεδιασμό, να πούμε κάτι άλλο. Mm-hmm. Το κάνανε. Κάνανε κέντρο στη Λευκάδα. Εγώ θα περίμενα 3 ελικόπτερα πυροσβεστικά να είναι στο άκτιο. Δεν λέω κάτι παραπάνω. Τα είδατε. Ή ήρθαν και δεν το μάθαμε. Στο άκτιο. Να μειώσουμε την. Ήταν στα Γιάννενα μόνο. Ναι. Εγώ δεν λέω γιατί τα βάλαν στα Γιάννενα. Και τα Γιάννενα έχουν ανάγκη. Τα νησιά να καούν δηλαδή. Για κάτσε ένα λεπτό. Στο Άκτιο δεν μπορούσε να ήταν. Θέλουν μισή ώρα να έρθουν από τα Γιάννενα. Λένε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τα πτυτικά μέσα. Βάλ το κάπου να θέλει 5 λεπτά, 10. Μάλιστα, μάλιστα. Καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Άνθη. Η πολιτική mm-hmm. Δηλαδή τι έβαλανε πολιτική προστασία? Ένα γραφείο που γράψαν απόξω πολιτική προστασία? Ρε, μας δουλεύουνε. Μας βρήκανε για ηλίθιους. Αυτό λείπει τώρα. Ότι πού θα μπει η ταμπέλα. Πολιτική προστασία σήμερα με τα σύγχρονα δεδομένα σημαίνει ελικόπτερα, αεροπλάνα, πυροσβεστικά και όλα τα υπόλοιπα. Ωραία. Είδατε κάτι εκεί? Γιατί έχει ένα πλεονέκτημα η Λευκάδα σε αντίθεση με την Κέρκυρα. Η Λευκάδα έχει και πρόσβαση στην απέναντι στεριά. Ναι. Δεν περιμένει ακτοπλοϊκή συγκοινωνία. Ναι. Ό,τι η ώρα είναι, περνάει.
Μάλιστα. Είδατε 5 φυσικά πυροσβεστικά μέσα να σταθμεύσουν το άκτιο. Σοβαρολογούνε τώρα. Ξέρετε τι κάνουν. Θα σου πω τι κάνουν. Μας ρίχνουν, μας σπείρουν διχόνοια για να μην βλέπουμε την αδικία που επικρατεί απέναντί μας. Η αδικία είναι τεράστια. Μάλιστα. Εγώ αυτό λέω του Περιφερειάρχη. Ωραία. Προχώρα. Το είπες, κύριε Πρωθυπουργέ. Να είσαι καλά, παλικάρι. Φέρε και 4 ελικόπτερα, 2-3, ανάλογα τις δυναμικές που παρουσιάζουν τα Ιόνια και βάλτα στο άκτιο. Να περιμένουν στο άκτιο. Ποιος θα μιλήσει και θα πει όχι, δεν τα θέλουμε εκεί. Φέρε, τι κόλλησες μια πινακίδα πολιτική προστασία πέσω από ένα γραφείο. Άρα λοιπόν θέλετε είναι να πείτε ότι δεν έχει σημασία αυτό το που θα γίνει. Το ζήτημα είναι να ενισχυθεί και να μπορεί να ανταποκρίνεται στο ρόλο του από πού μπορεί να γίνει. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε πως κάθε νησί το θέλει, με την έννοια ότι αυτό έχει και άλλη μία συνέπεια, ότι θα έχει κάποιους εργαζόμενους όπου θα συνδράμουν και σε μία τοπική οικονομία και σε ένα νησί που η Λευκάδα το χειμώνα είναι ένα νησί το οποίο απομονώνεται και έχει μία εσωστρέφεια. Οπότε υπάρχουν και άλλοι παράμετροι στη δημιουργία ενός μεγάλου κέντρου πολιτικής προστασίας, κύριε Άνθη. Καταλάβατε, είναι και αυτοί οι παράμετροι. Τι να σας πω τώρα. Ήρθαν από τα Εμιράτα να επενδύσουν στα νησάκια απέναντι, στα δικά μας που είναι εδώ στην πόλη, στα Βίδο και Λαζαρέτο. Και ούμοι γέννητο, το απεύχομαι, αν πιάσει μια φωτιά θα γίνουν παρανάλωμα του πυρός. Τα διαπόντια, έχουν φοβερή βλάστηση. Η Ερίκουσα, το Μαθράκι και η Οθονή και η Παξή. Σοβαρολογούμε τώρα. Αλήθεια, πού θα μπει η πινακίδα σε δύο γραφείο, ούτε γραφείο δεν υπάρχει. Ούτε γραφείο. Πού θα μπει, θα μην βάλεις πινακίδα. Φέρε τα πτυτικά μέσα και λέει, πες στο άκτιο, έχω 3 ελικόπτερα. Stand-by. Εντάξει, ποιος θα πει, ξέρετε, θα έχουμε πιο κοντά τα γραφεία και τους υπαλλήλους. Βάλτε όπου θέλεις, Χριστιανέ. Και πάνω στην Πίνδο. Αρκεί να είναι κοντά και να μπορούν να επέμβουν. Σας είπα από τις 4,5 ώρα που έκαιγε η φωτιά, έλεγα ρε παιδιά, ένας δεν παίρνει τηλέφωνο. Εγώ τότε δεν ήμουν τίποτα. Ήμουν εκεί την ώρα που έπιασε. Ωραία. 7 η ώρα ακούσαμε ένα ελικόπτερο όπου ανερχόταν εκείνη την ώρα, 5 ώρα να ερχόταν, από τις 5 μέχρι τις 8 που είχε η δύση του ηλίου, θα την είχε σβήσει, κύριε Κουνιάκη. Κύριε Άνθη, επειδή μιλάμε μισή ώρα και έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας και θα τα λέμε πιο συχνά, θέλω λίγο να συνοψίσουμε και να κλείσουμε τον πρώτο κύκλο συζήτησης. Τι να περιμένει, ποιες πρέπει να είναι οι προσδοκίες μας από τη νέα Περιφερειακή Αρχή, δηλαδή. Κάνατε μια καταγραφή παθογενειών συμπεριφορών που έχουν απαξιώσει και την πολιτική ως έννοια και τον κόσμο να μην ενδιαφέρεται. Τι πρέπει να περιμένουμε να δούμε διαφορετικό? Να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ίδιοι με τους προηγούμενους. Αυτό πρέπει να περιμένει ο κόσμος και να μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Ότι δεν είμαστε ίδιοι και ότι πράγματα τα οποία τα δικαιούνται τα Ιόνια νησιά πρέπει να τα πάρουν. Αυτό. Και πρέπει να το αποδεικνύουμε και με τη στάση ζωή μας και με την πρακτική μας σε καθημερινή βάση. Όχι ότι ξέρετε κάτι, μας εξέλεξε ο λαός βεβαίως με ένα πολύ σοβαρό και σεβαστό ποσοστό και να επαναπαυθούμε. Όχι. Ο λαός το έκανε αυτό γιατί αν θέλετε μέσα σε αυτό το ποσοστό υπάρχει και μια αγανάκτηση. Τι είμαστε. Γιατί μας παραβλέψατε. Μάλιστα. Υπάρχει και... Ας πω τώρα τι γίνεται, ας πούμε, εγώ θα εισηγηθώ στο Συμβούλιο θέμα. Ας πω κάτι απλό. Το χτιματολόγιο. Έχουμε τρελαθεί στην Κέρκυρα με το χτιματολόγιο. Ο πιο φτωχός έχει 15 κλήρους. Γιατί οι κλήροι είναι πολύ μικροί. Τρεις ελιές. Τρεις. Αυτό σου άφησε ο πατέρας μου. Τις θέλω, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα. Από χίλιες και πάνω θα δηλώσω αυτές τις τρεις. Τρεις και άλλοι 5 εδώ στη γωνία και άλλες 10 στην άλλη γωνία. Λοιπόν, ήρθαν μέσα σε 3 μήνες. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Και λένε ότι σε 3 μήνες πρέπει να τα δηλώσετε όλοι. Και αυτοί που τα δήλωσαν, που είχαν και τίτλους, οι περισσότεροι δεν έχουν τίτλους. Και αυτοί που τα δήλωσαν ακόμα δεν έχουν ανεβήσει το σύστημα. Θα σας δώσουμε ένα μήνα παράταση, δύο. Αυτό είναι εμπεγμός. 5 χρόνια γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα και ακόμα υποβάλλονται δηλώσεις. Όχι ένα μήνα, 5 χρόνια το λιγότερο. Μάλιστα. Προσέξτε. Και μιλάμε για την Κέρκυρα. Υποθηκοφυλάκια δεν υπάρχουν. Είναι σε τσαντήρια, περιφερόμενα. Έχουν κλείσει, τα αλλάζουν. Οι δικηγόροι είχαν απεργίες στο πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η μηχανική με τα προβλήματα που υπήρχε με τις αλλαγές δόμησης στα καταπαρέκκληση οικόπεδα τρελάθηκαν στην πολλή δουλειά. Δεν έκανε κανένας τίποτα. Κανένας απολύτως δεν μπόρεσε ούτε να τα... Ακόμα και αυτοί που τα έκαναν, κύριε Κουνιάκη, δεν τα έχει ανεβάσει στο σύστημα. Δεν είναι ακρίμα, δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Τι είμαστε. Μάλιστα.
Κύριε Άνθη, όλη κλίνλα και δαιμονίων. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα βάλουμε μία ανατελεία γιατί πρέπει να πάω στο δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και δεσμευόμαστε ότι θα τα λέμε πιο συχνά για να θέτουμε αυτούς τους προβληματισμούς. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Χαρά μου. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Την υγεία. Λοιπόν.